πάμε γρήγορα στον καλό συνάδελφο, στο Λευτέρη Ζωβλιάρη. Γιατί έκλειψαν από 80χρονο τυχερό δελτίο αξίας 27.000 ευρώ. Ήταν το Τζόκερ, ήταν το Λότο. Τι ήταν ακριβώς το οποίο έκλειψαν από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, θα μας τα πει τώρα ο Λευτέρης Ζωβλιάρης. Λευτέρη, ακούμε. Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Τυχερός, αλλά ταυτόχρονα και άτυχος στάθηκε ένας ηλικιωμένος σε χωριό της Πέλλας. Έπεσε θύμα ληστείας, όπως κατήγγειλε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, 80χρονος. Όπως αναφέρει στην καταγγελία του, άγνωστοι διέριξαν το σπίτι του το απόγευμα της Παρασκευής 22 Φεβρουαρίου και αφαίρεσαν μέσα από αυτό κοσμήματα και ένα δελτίο του Τζόκερ, το οποίο όπως ισχυρίστηκε κέρδιζε 27.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Πέλλας ερευνούν το περιστατικό και με την ελπίδα ο ηλικιωμένος να πάρει πίσω το τυχερό δελτίο. Μισό λεπτάκι. Πρώτη φορά ακούω να μπαίνει μέσα ο ληστής και να ψάχνει να δει το δελτίο του Τζόκερ και που να έχει και να κάτσει να δει και τα νούμερα ότι κέρδισε κιόλας. Εκτός και αν ήταν σε κάποιο πορτοφόλι που ήταν μέσα και το δελτίο ειδήσεων, το δελτίο του Τζόκερ που κέρδιζε. Γιατί τώρα να μπει σε ένα σπίτι, ο ληστής λέει: αμά έχω Τζόκερ εδώ. Να κάτσει να μπει στο ίντερνετ, να ψάξει να δει ποια νούμερα είχαν βγει του Τζόκερ και πόσα έπιασε, ή να έχει κατεβάσει στο κινητό του νέα τεχνολογία το ειδικό σύστημα το οποίο σκανάρει και βλέπει αν κέρδισε το ή όχι το δελτίο. Περίεργα πράγματα αυτά. Μπορεί να το είπε που ακούσει μέχρι που να πάει να το εισπράξει για δύο μέρες, δεν το είπε πουθενά και. Ή να το είχε μέσα στο πορτοφόλι του. Μόνο έτσι. Λευτέρη Ζαβλιάρη, ξέρουμε αυτή την πληροφορία, αυτή την λεπτομέρεια, ήταν μέσα στο πορτοφόλι ή ήταν σκορποχώρη? Όχι, δεν ήταν μέσα στο πορτοφόλι. Ήταν μια εύλογη απορία αυτή την οποία ρώτησα κι εγώ στην αστυνομία, στις αστυνομικές πηγές. Ναι. Το δελτίο που ήταν στο σπίτι του. Ερευνάται βέβαια αν ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος που βρίσκεται σε χωριό και προφανώς θα είχε πει, θα είχε κλειστηριστεί σε κάποιους χωριανούς του ότι είχε κερδίσει χρήματα από τον Τζόκερ, εάν ήταν κάποιος από τον κύκλο γνωριμιών που πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη διάρρηξη. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, αυτό το οποίο ίσως έχει συμβεί, όπως πολύ σωστά παρατηρήσεις και εσύ, είναι ότι τη διάρρηξη να το την έκαναν άνθρωποι στους οποίους είχε εκμυστηρευτεί ότι είχε κερδίσει Τζόκερ αξίας 27.000 ευρώ. Μάλιστα. Λευτέρη Ζαβλιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πράγμα απίθανο. Πάμε τώρα πάνω τζίφα σε σένα. Για να δούμε τους